Το δασόπτημα ομορφοκλησιά Βέικου αποτελεί ένα, ένα από του σημαντικότερε πνεύμονε πρασίνου στην Αθήνα. Είναι ένα καταφύγιο για του κατοίκου όλων των γειτονικών Δήμων. Εγώ μένω στο Δήμο Αθηναίων, στα σύνορα με το Γαλάτσι. Ε, πολλοί από την περιοχή εκεί κατεβαίνουν για βόλτα ε, στο, στο, στο πάρκο, στο Άλσο. Που συμβάλλει στην βελτίωση τη ποιότητα ζωή. Είναι ένα σημαντικό οικοσύστημα μέσα στην πόλη με ευρύτερη σημασία για όλο το λεκανοπέδιο. Το δασόκτημα, όπω συμβαίνει γενικώ με το αστικό πράσινο, υπηρετεί μια ανάγκη για το λαό και την νεολαία, καθώ η πρόσβαση σε χώρου πρασίνου και τα δάση έχουν αποδειχθεί πω έχουν πολύτιμη ευεργετική επίδραση στον άνθρωπο. Αυτό στι σημερινέ συνθήκε ζωή των εργαζομένων, που κυριαρχεί η αύξηση του βαθμού εκμετάλλευση εργατική δύναμη, η εντατικοποίηση τη εργασία, τα εξαντλητικά ωράρια, η επιβάρυνση με ευθύνε και αυστηρά χρονοδιαγράμματα, αποκτά μια επιπλέον σημασία και καταλαβαίνουμε όλοι ε, γιατί δίνουμε και αυτή τη βαρύτητα. Όμω, μεγάλα άρση και ορεινή όγκη συνολικά τη Αττική βρίσκονται στο στόχαστρο επενδυτικών σχεδίων, κατασκευαστικών ή άλλων επιχειρηματικών ομήλων. Η άναρχη, αυθαίρετη και εκτό σχεδίου δόμηση, χωρί πολεοδομικέ και δομικέ προποθέσει, διάφορε άλλε παράνομε χρήσει, είναι μια διαρκή απειλή. Άλλωστε, για να το δούμε και ιστορικά, πώ έχουμε φτάσει εδώ, Διαχρονικά, η κρατική δασική γη και υποδομέ αντιμετωπίζονται ω εμπόρευμα για, μια, για την ενίσχυση των κάθε φορά επενδυτικών επιδιώξεων κερδοφορία. Σε αυτή την κατεύθυνση συνέλαβε, συνέβαλε συγγνώμη, η αναγνώριση ανύπαρκτων δικαιωμάτων κυριότητα με την ίδρυση του καπιταλιστικού κράτου στην Ελλάδα μετά την Επανάσταση του 1821. Ενώ το αστικό κράτο αποτέλεσε το διάδοχο του τουρκικού τη Οθωμανική Αυτοκρατορία και δια των όπλων απέκτησε την ιδιοκτησία στη γη, εμφανίστηκαν διοκτήτε που εκμεταλλεύτηκαν και τη σκόπιμη από τι κυβερνήσει μη καταγραφή τη κρατική δασική περιουσία. Αυτό καθιστούσε και καθιστά δυνατή την εκχέρσωση, την καταπάτηση, την εμφάνιση ανύπαρκτων δικαιωμάτων ιδιοκτησία σε μη καταγεγραμμένα κρατικά δάση μέχρι και την οικειοποίηση καμένων κρατικών δασικών εκτάσεων με σκοπό την παράνομη ή και μέσα αγωγικά νόμιμη αλλαγή τη χρήση του, γεγονό που έδινε ένα ισχυρό κίνητρο και μεγάλα κέρδη στους επιχειρηματικούς ομίλους. Ιδιαίτερα τη δεκαετία από το 1950 μέχρι το, τη δεκαετία του 1980 με την εσωτερική μετανάστευση, η αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα σε κρατικές δασικές περιοχές γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα οδήγησε σε αλλαγή χρήσης πορών δασικών εκτάσεων με κέρδη τόσο μεγάλα που καταγράφηκαν σε μεγάλη αύξηση του ΑΕΠ. Σήμερα πάνω από 250.000 στρέμματα δασών και δασική γη. Κρατικέ εκτάσει σε προστατευόμενες περιοχέ και παριαλαιακέ ζώνε που βρίσκονται υπό ένταξη διεκδικούνται για δόμηση σε όλη την Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, από περισσότερου από 237 οικοδομικού συνεταιρισμού παράνομου ή και περίπου νόμιμου. Το 45% αυτών των εκτάσεων, και δεν τυχαίο αυτό, βρίσκεται στην Αττική. Από το 1987 μέχρι σήμερα, πάνω από 85.000 στρέμματα δασικού χαρακτήρα εκτάσεων έγιναν βίλες και αυθαίρετα, και την ίδια περίοδο, περισσότερο από 180.000 στρέμματα πευκοδάστου στην Αττική εξαφανίστηκαν από το χάρτη και στη θέση του εμφανίστηκαν κυρίω οικισμοί και αγροτικέ γέε. Συνεπώ, η εμπορευματοποίηση τη δασική γη βρίσκεται στο πυρήνα τη δασική πολιτική όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων δεκαετιών, που κάθε μία ξύλωνε από λίγο, το πλέγμα προστασία στη δασική νομοθεσία, προσπαθώντα, αφού δεν μπορούσαν να αναθεωρήσουν το άρθρο 24 του Συντάγματο, να επιχειρούσαν να το παρακάμψουν με διάφορα τεχνάσματα. Εδώ το κράτο έχει συνέχεια και οδηγεί αταλάντευτα στην υποβάθμιση του πλαισίου προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των δασών τη χώρα προ ικανοποίηση των συμφερόντων του κατασκευαστικού, τουριστικού και ενεργειακού κεφαλαίου κυρίω, που έχουν ενδιαφέρον από την επέκταση τη δρα... δραστηριότητά του σε διαθέσιμη και φτηνή γη. Στο πνεύμα αυτό, για παράδειγμα, μεθοδεύτηκε η εξαίρεση ενό είδου ενός, ε... ενός φυτικού είδους του ασπάλαθου από τα δασικά είδη, ώστε να επαναχαρακτηριστούν από δασικέ τη εκτάσεις εκτάσει εκατομμυρίων στρεμμάτων. Τα τελευταία χρόνια η πολιτική αυτή μάλιστα έχει σήμα κατά την λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, η οποία όμω έχει χρώμα κατάμαυρο σαν αυτό που αφήνουν πίσω του οι πυρκαγιέ που καίνε εκατομμύρια στρέμματα κάθε χρόνο. Είναι η πολιτική που αφήνει τα δάση να καούν μέχρι να η φωτιά να βρει θάλασσα και να σβήσει. Είναι η πολιτική που καταδικάζει σε υποστελέχωση και λειτουργική διάλυση τι δασικέ υπηρεσίε και σε τεράστιε ελλείψει σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό την πυροσβεστική. Είναι η πολιτική που μετατρέπει τα βουνά και τα δάση σε τσάμπα διαθέσιμε εκτάσει για εγκατάσταση υποδομών ανανεώσιμων πηγών ενέργεια παραδίδοντα τα κυριολεκτικά ανεφόρων, αφού μετά από παραγγελία των μεγάλων ενεργειακών ομήλων, η τροποποίηση τη νομοθεσία το 2020 επιτρέπει ακόμα και στου πυρήνε των προστατευόμενων περιοχών να στείνονται οι ανεμογεννήτριέ του. Υπό αυτό το πρίσμα, είναι υλοποιημένοι και οι δασικοί χάρτε με τα λάθη και τι αντιφάσει του, αλλά με σκοπό να λειτουργήσουν ω κρίκο στην αλυσίδα των ρυθμίσεων του αστικού κράτου για τα δάση και τη γη να ξεκαθαρίσουν το τοπίο για επενδύσει κεφαλαίων στη γη δίχω καθυστερήσει και αμφιβολίε. Την ίδια στιγμή, η λαϊκή ανάγκη για κατοικία αφήνεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στου νόμου τη αγορά, στο απλησίαστο κόστο στέγαση, στην άναρχη επέκταση του οικιστικού ιστού, την εκτό σχεδίου δόμηση. Η πολιτική που αντιμετωπίζει τη γη ω μέρο των πεδίων κερδοφορία, με τον κλάδο του real estate να οργιάζει ει βάρο των λαϊκών αναγκών για φτηνή και ποιοτική στέγη, οδηγεί απαρέκλιτα σε ένα παιχνίδι με πολλούς χαμένους και λίγους κερδισμένους. Ανάμεσα στους χαμένους βρίσκονται και λαϊκές οικογένειες που έχοντα πληρώσει όλες τους τις οικονομίες για την απόκτηση ενός κομματιού γης ώστε να φτιάξουν ένα σπίτι ή μια εξοχική, κατοικία τελικά βρίσκονται εγκλωβισμένοι δίχως οι ίδιοι να έχουν ευθύνη αφού δεν γνώριζαν πως αγοράζουν δασική γη. Γίνεται από τα παραπάνω Κατανοητό πω το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα δεν ήρθε ξαφνικά Ω τυχαίο αποτέλεσμα κάποιων αποφάσεων δικαστηρίων και κάποιων επιτροπών που αναθεωρούν το δασικό χάρτη, έχει προηγηθεί μια συστηματική εδώ και δεκαετίε διαμόρφωση ενό ψηφιδωτού από νόμου, τροπολογίε, καταργήσει άρθρων, νέου νόμου κ.ο.κ. που συνθέτουν το αντιδασικό, που λέμε συχνά αντιδασικό-αντιπεριβαλλοντικό θεσμικό έδαφο, πάνω στο οποίο συναντάμε πλήθο γεγονότων απόσυρση τη προστασία τη δασική νομοθεσία σε εκτάσει για τι οποίε υπάρχει έντονο οικονομικό ενδιαφέρον αυτό που λέμε φιλέτα. Μάλιστα, στην περίπτωση ε, του δασοκτήματος, η έλευση του μετρό σε λίγα χρόνια καταλαβαίνετε ότι ανεβάζει και την αξία της περιοχής και το ενδιαφέρον. Το δασόκτημα μορφοκλησιά Βέικου βρίσκεται σε κίνδυνο και όποιο καλλιεργεί εφησυχασμό αποκρύπτει την αλήθεια και έχει ευθύνη για τη ζημιά που προκαλεί. Αντιθέτω, πρέπει να σημάνει συναγερμό και θεωρώ πω κάτι τέτοιο μπορεί να συμβάλλει και η σημερινή πρωτοβουλία που, παίρνει, που παίρνουμε εδώ πέρα. Οι εξελίξει που παρουσιάστηκαν από του προηγούμενου ομιλητέ με τι αποφάσει των δικαστηρίων που αναγνωρίζουν κυριότητα σε ιδιώτε, καθώ και αποφάσει των επιτροπών εξέταση αντιρρήσεων, έχουν ανοίξει διάπλατα το δρόμο για την παράδοση του λόφου κόπου τη ευρύτερη περιοχή στα χέρια ιδιωτών και την άρση του καθεστώτο προστασία. Οι πρόσφατες αποφάσεις της Επιτροπής που χαρακτηρίζουν τις εκτάσεις ως άλλες μορφής ή χορτολιβαδικές είναι τουλάχιστον ύποπτοι. Είναι αλήθεια πως μέχρι το 1945 μεγάλο μέρος της έκτασης έχει αποψηλωθεί με αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται δέντρα στις αεροφωτογραφίες του έτους αυτού. Αυτό οφείλεται σε συνθήκες διαβίωσης στην περίοδο της κατοχής με το γνωστό αγώνα επιβίωσης που έδινε ο λαός της Αθήνας αλλά και δραστηριότητα των κατοχικών δυνάμεων. Οι προδιαγραφέ κατάρτιση των δασικών χαρτών όμω αναφέρουν πω αν υπάρχουν παλαιότερε λήψει αερφοτογραφίε, πρώτη δηλαδή το 1945, χρησιμοποιούνται και αυτέ για την φωτορμηνία των εκτάσεων. Αρ... Να μου επιτρέψετε τώρα να μπαίνω σε λίγο πιο τεχνικά ζητήματα. Οι αερφοτογραφίε του 1934 που υπάρχουν για την περιοχή που μελετήσαμε αποδεικνύουν αναδιαμφισβήτητα πω το μεγαλύτερο μέρο των εκτάσεων για τι οποίε οι επιτροπέ έδωσαν χαρακτήρα μη δασικό, Υπάρχουν συγκροτημένε λόχμε χαλεπίου πέφκη, υπάρχουν δηλαδή ε, μεγάλα δασικά δέντρα. Η μορφή λοιπόν που παρουσιάζεται το 1945, με την απουσία σε, σε μεγάλο μέρο ε, δασική βλάστησης... είναι υποβαθμισμένα δασικά οικοσυστήματα και, σύμφωνα με τι ίδιε προδιαγραφέ του δασικού χάρτη, αποδίδονται ω δασικέ. Ο τεράστιο κίνδυνο που προβάλλει μετά τι παραπάνω εξελίξει έχει να κάνει με το γεγονό πω, σύμφωνα με όσα ισχύουν στη δασική νομοθεσία, και μάλιστα συγκεκριμένα με τροπολογία που το 2022 πέρασε και ψηφίστηκε από το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, στο διαβάσω όπω το γράφει ο νόμο, σε περίπτωση που στο δασικό χάρτη κάποια έκταση εμφανίζεται να μην αποτελεί κατά χαρακτήρα και μορφή δάση ή δασικέ εκτάσει, δηλαδή όπω οι αποφάσει που παρθήκανε, εξαιρούνται υποχρεωτικά τη αναδάσωση. Ενώ στο ίδιο άρθρο αναφέρεται πω σε αυτέ τι εκτάσει το δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητα. Με τη βούλα δηλαδή, τα πετάει εκτό δασική προστασία. Αυτό σημαίνει πω για τι εκτάσει που οι, επιτροπές επιτροπέ αποφάσισαν αναθεώρηση του χάρτη, δίνοντα μη δασικό χαρακτήρα, θα γίνει ανάκληση τη αναδοσοτέα και εκτό προστασία τη δασική νομοθεσία θα βρεθούν και εκτάσει με χρωτολιβαδικό χαρακτήρα, για τι οποίε υπάρχει απόφαση αναγνώριση τη ιδιοκτησία έναντι του δημοσίου. Με δεδομένο ότι υπάρχει ήδη δεδικασμένο, δυστυχώ φαίνεται ότι προ τα εκεί για ευρύτερη περιοχή. Η νομοθεσία δεν προβλέπει εξέταση σε δεύτερο βαθμό, όπω είπε και ο σύντροφο Χαραλαμπίδη, που σημαίνει πω η μόνη δυνατότητα να των παραπάνω αποφάσεων ε, με τον τυπικό τρόπο είναι η προσφυγή στο Συμβούλιο τη Επικρατεία. Το μέλλον του δασοκτήματο όμω είναι καθήκον να το περασπιστούμε όλοι μα, δεν είναι υπόθεση μόνο των κατοίκων του Γαλατσίου, ούτε μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε ω υπόθεση διαμάχη μεταξύ του Δήμου και κάποιων φερόμενων ω ιδιοκτητών αποτελεί πρωτίστω κοινωνική λαϊκή υπόθεση που αφορά τη ζωή χιλιάδων κατοίκων όλου του λεκανοεπαιδείου και έτσι το προσεγγίζουμε. Πέρα από την ομοτεχνική διάσταση του θέματο, η ΠΥΡΑ έχει δείξει πω για όλα τα κρίσιμα ζωτικά ζητήματα η λύση, που, η λύση μπορεί να δοθεί μόνο με, το λαό συγγνώμη, πρωταγωνιστή. Το θέμα του δασοκτήματο ομορφοκλησιά Βέικου δείχνει την αντίθεση μεταξύ των δύο δρόμων, τη χρήση γη εμπόρευμα ή κοινωνικού αγαθού. Δεσμευόμαστε λοιπόν πω μπαίνουμε μπροστά στον αγώνα για να μην χαθεί ο χαρακτήρα του λόφου Κόκκου και τη γύρω περιοχή ω έκταση δασική μορφή, να παραμείνει ω χώρο πρασίνου, ανοιχτό για το λαό και θωρακισμένο από του κίνδυνου καταστροφή του, να μην επιτρέψουμε η περιοχή να μετατραπεί σε μια νέα υποκράτειο πολιτεία. Η κοινωνική αξιοποίηση των ελεύθερων χρόνων και δασών με σεβασμό στο περιβάλλον μπορεί να γίνει βέβαια ολοκληρωμένα μόνο στο πλαίσιο ενό διαφορετικού δρόμου ανάπτυξη. Αυτό ο δρόμο προποθέτει την κοινωνική ιδιοκτησία στη γη, στα δασικά οικοσυστήματα, με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό τη οικονομία και τη προστασία του περιβάλλοντο, στα πλαίσια μια διαφορετική οργάνωση τη παραγωγή που θα ικανοποιεί τις διευρυμένε λαϊκέ ανάγκε με κατάργηση τη καπιταλιστική ιδιοκτησία. Σε ευχαριστώ και εγώ από τη μεριά μου. Καλή συνέχεια.